Το συμπέρασμα που αποκομίζω εγώ τουλάχιστον είναι ότι η 20 Μαρτίου, για την οποία ο Πρωθυπουργό εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα έχει ολοκληρωθεί τεχνικά τουλάχιστον η αξιολόγηση, η συμφωνία με τους δανειστές δείχνει να είναι πολύ κοντά. Διότι εγώ ακούω ότι σας πιέζουν για μέτρα το 18, ότι πιέζουν εδώ και τώρα για μείωση συντάξεων και μείωση αφορολόγητου ότι ζητούν ουσιαστικά μέτρα πολύ μεγαλύτερο, μεγαλύτερο πακέτο από αυτό που η κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει. Πώς θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μέσα σε τόσο μικρό διάστημα. Κύριε Χατζηνικολάου, όντως το χρονικό διάστημα είναι μικρό, αλλά ο χρόνος είναι πολιτικά πυκνός η δήλωση για την προσπάθεια που κάνουμε για τη 20 Μάρτη δεν είναι μόνο του Πρωθυπουργού που φυσικά έχει ένα τεράστιο κύριο σαν Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Ο κύριος Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν και προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από την Ευρωδεξιά, δήλωσε ότι πολλά πράγματα μπορούν να έχουν προχωρήσει και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, για να μην έχει κανείς καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία, εμείς προσπαθούμε το ταχύτερο δυνατό με λογικές υποχωρήσεις κάτι το οποίο το υπογράμισε αν θέλετε σε δηλώσεις του και ο αναπληρωτής υπουργό του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών να γεφυρώσουμε τις διαφορές κύριε θέλω όμω να σταθώ σε κάτι διάβασα, άλλο κύριο Χατζή Νικολάου αν μου επιτρέπετε αμέσως, αλλά διάβασα σήμερα ότι ούτε τα λεγόμενα αντίμετρα ε, ε, γίνονται δεκτά από την πλευρά των δανειστών και ότι μάλιστα σε ορισμένα από αυτά, είναι έντονα απορριπτική η στάση τους. Ενώ, Νικολάου, ενώ σε άλλα, τα μεταθέτουν χρονικά μετά την εφαρμογή των σκληρών μέτρων και ανάλογα με το αποτέλεσμά της. Διαβάζω κι εγώ και παρακολουθώ τις διάφορες διαρροές στον τύπο. Θέλω να πω ότι πολλές φορές οι διαρροές... Υπάρχουν διότι έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχουν όμω και πάμπολε φορέ, και αυτό έχει αποδειχτεί ιστορικά στι διαπραγματεύσει, όπου γίνονται διαρροέ στον τύπο για να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια, η ελληνική πλευρά, και θα συνιστούσα σε όλα τα κόμματα, μια πρόταση είναι αυτό: να υιοθετήσουν τη γραμμή την οποία εξέπεμψε μετά τη λήξη του Eurogroup ο κύριο Ντάισελμπλουμ και ο κύριο Μοσκοβισσή. Που μίλησαν για καθαρό μηδενικό αποτέλεσμα και μια διαδικασία ταυτόχρονη νομοθέτηση των μέτρων. Με αυτή την έννοια, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονό ότι ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τη αξιωματική αντιπολίτευση, βρίσκεται στο London School of Economics και σε τοποθέτησή του, όχι μόνο πουλάει την Ελλάδα, τζάμπα και φτηνά, λε και είναι δι κανένα δικό του ε, χωράφι, περιουσία του ή το κληρονόμησε από κάπου ή του το παραχωρήσανε αλλά πηγαίνει και λέει στο London School of Economics κύριε Χατζη Νικολάου με συγχωρείτε δεν είναι για γέλιο, είναι πάρα πολύ σοβαρό ότι ο Πρωθυπουργό της Ελλάδας ανεξάρτητα αν αυτός λέγεται σήμερα Τσίπρας θες λεγότανε Σαμαράς, Παπαδήμος, Παπανδρέου είναι ερωτευμένο με την καρέκλα αυτό το λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν είμαστε όταν μιλάμε στο London School of Economics, σε διεθνή δίκτυα όπως το CNBC, να λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω που λέγεται στον εσωτερικό τύπο, στην πολιτική αντιπαράθεση, στη σύγκρουση. Εντάξει, όλα αυτά έχουν ένα νόημα. Όταν όμως όλος ο κόσμος παρακολουθεί αυτές τις δηλώσεις, μετά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι όταν βρίσκεται εκτός συνόρων φοράει την εθνική φανέλα. Για άλλη μία φορά η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε εκτό συνόρων με τον Αντιπρόεδρό τη και φόρεσε την κομματική φανέλα. Έκανε πλάτσικο, λε και είναι δικιά του δικό του οικόπεδο η χώρα, ελάτε τώρα να πουλήσουν τα φαντς, μπορεί δεν ξέρω οτιδήποτε να γίνει, να βρεθούμε σε κερδοσκοπικές πιέσεις και είπε ότι ο Πρωθυπουργό είναι κολλημένος στην καρέκλα. Να με συγχωρείτε, αλλά όποιο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ξέρει την ελάχιστη πολιτική ιστορία μπορεί να διαβάσει ονόματα οικογενειών που βγάζουν βουλευτέ, υπουργού και πρωθυπουργού εδώ και περίπου 100 χρόνια. Σα διαβεβαιώ ότι δεν θα βρούνε κανέναν από τη σημερινή κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονό ότι ο ίδιο και κάποιοι στην παράταξή του, θέλω να πω όχι όλοι, έχουν πάθει στερητικό σύνδρομο εξουσία. Βγάζουν αφρού ακόμα και στο εξωτερικό για το γεγονό ότι σήμερα ο κύριο Γεωργιάδης δεν είναι υπουργό. Τι να κάνουμε, ο ελληνικό λαό το αποφάσισε αυτό. Το 2019 θα γίνουν οι εκλογέ. Ο ελληνικό λαό μπορεί να πει να ξανακάτσουν στην αντιπολίτευση, μπορεί να πει κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση Μάλιστα. είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Τι και θεωρώ τεράστια ανευθυνότητα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τοποθέτηση. Τι απαντάτε, κύριε Βορή.